Σήμερα πραγματοποιεί η επίσκεψη ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας στο Ηράκλειο, στην πόλη μας, και αύριο στα Χανιά. Στις 2 η ώρα είναι προγραμματισμένη εκδήλωση της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του Κόμματος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με θέμα η υγεία, κοινωνικό αγαθό, όχι εμπόρευμα και προνόμιο για λίγους, παρουσιάζοντας τις θέσεις του κόμματός μας. Ενώ το απόγευμα στις 8.30 θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας στην πολιτική συγκέντρωση της Τομεακής Επιτροπής Ηρακλείου, στον κινηματογράφο Αστόρια, που προετοιμάζεται ήδη η οργάνωση. Υπάρχει αισιόδοξο κλίμα, πολύ καλό κλίμα από το άνοιγμα των προηγούμενων ημερών προς τους Ηρακλειώτες, και θέλουμε όντως να δώσουμε το στίγμα των ημερών. Δεν είναι τυχαία η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα σε μια περίοδο γεμάτων κινητοποιήσεων, εργατικών λαϊκών κινητοποιήσεων, ιδιαίτερα όσο αφορά την κινητοποίηση των αγροτών που κλιμακώνουν με το συγκαλυτήριο που οργανώνουν την Τρίτη με τα τρακτέρ τους στην Αθήνα, όσο επίσης και των φοιτητών μας και των μαθητών μας που βρίσκονται στους δρόμους αυτή την περίοδο και κινητοποιούνται ενάντια στο νομοσχέδιο που φέρνει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και επιπλέον έχουμε προετοιμασία συνολικά τα σωματεία, οι μαζικοί φορείς στο εργατικό κίνημα για μεγάλη πανεργατική απεργία στις 28 του Φλεβάρι. Επομένως δεν είναι τυχαίο το ότι ο Γενικός Γραμματέας είναι εδώ σήμερα, γιατί όλες αυτές οι δυνάμεις που ασκούν την πραγματική αντιπολίτευση στους δρόμους θέλουμε να συνενωθούν σήμερα, θέλουμε να βρεθούν στην Αστόρια, να ακούσουν και να συζητήσουμε μαζί τους για τη συνέχεια αυτών των αγώνων. Εξάλλου υπάρχει ένα ρεύμα αμφισβήτησης, το οποίο εκφράστηκε και με αυτές τις σημαντικές εργατικές λαϊκές κινητοποιήσεις που είναι σε εξέλιξη, αλλά και με την ενίσχυση του ΚΚΕ σε όλες τις εκλογικές μάχες που έγιναν το προηγούμενο διάστημα, που μας γεμίζουν και αισιοδοξία απ' τη μία, απ' την άλλη αντλούμε δύναμη και θεωρούμε ότι μπορεί να δυναμώσει αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης απέναντι στην κυρίαρχη πολιτική, την κυβερνητική πολιτική. Ναι, αλλά ξέρετε, βάζετε τώρα τρία πολύ μεγάλα κεφάλαια. Το ένα κεφάλαιο είναι η υγεία, μιας και θα μιλήσει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Υγεία, κοινωνικό αγαθό, όχι εμπόρευμα, προνόμιο για λίγους. Λέτε, δεν είναι τυχαία η περίοδος αυτή, γιατί υπάρχουν ανοιχτά θέματα με την παιδεία, ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι βρίσκεται εδώ, αγροτικές κινητοποιήσεις και με πολύ μεγάλο θέμα, προσέξτε, γιατί όλα αυτά απορρέουν σαφέστατα μέσα από την κοινή αγροτική πολιτική, την αναθεώρησή της, που είναι ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο, και υπάρχει μπροστά μια ευκαιρία ως έτος αναθεώρησης ή έτος γέφυρα την επόμενη χρονιά, όπως λένε τα ίδια τα συνδικαλιστικά στελέχη. Με αυτό το αδιέξοδα δεν υπάρχουν, πραγματικά πιστεύετε ότι μπορεί να δοθούν λύσεις σε τρία μεγάλα κεφάλαια, όταν όλα τα υπόλοιπα δείχνουν πραγματικά να σαρώνουν την κοινωνία? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο είναι αυτό που λέει και το σύνθημα, το αδιέξοδα δεν υπάρχουν, με το κουκουέ στον αγώνα μπορούμε να νικήσουμε, εννοούμε ακριβώς αυτό που εξελίσσεται αυτή την περίοδο. Τις μεγάλες αγροτικές, νεανικές, εργατικές κινητοποίησεις. Έτσι, όντως, χαράζουμε το δρόμο για να σπάσουμε τη λογική που βάζει η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα που είναι πιστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια και δεν μπορούμε να δώσουμε αυτά που ζητάνε οι αγρότες. Δεν μπορούμε, ας πούμε, να τους δώσουμε φτηνό πετρέλαιο. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε τον ελληνικό φορό κατανάλωσης. Αλήθεια, πού βρίσκουν τα δημοσιονομικά περιθώρια η κυβέρνηση και οι υπόλοιποι που έχουν κυβερνήσει μέχρι σήμερα για να δίνουν αφορολόγητο πετρέλαιο στους εφοπλιστές? Και δεν τα βρίσκουν για τους αγρότες. Πού βρίσκουν τα δισεκατομμύρια ευρώ που πληρώνουμε κάθε χρόνο για τα F-35, για τις νατοικές δαπάνες, και δεν βρίσκουν δημοσιονομικά περιθώρια για να φτιάξουν ποιοτικές καλές εστίες για να μένουν οι φοιτητές μας? Άρα λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει διέξοδος,
υπάρχει στον αγώνα μαζί με το ΚΚΕ, που δεν δεσμεύεται από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα δημοσιονομικά περιθώρια, από τα περιθώρια που βάζουν οι μεγάλοι όμιλοι στη χώρα μας. Από αυτή την πλευρά, ναι, μπορούμε να, αυτό που είπατε έχετε δίκιο, όντως αυτή η πολιτική που βάζει πάνω απ' όλα το κέρδος, τα κέρδη των λίγων έναντι των συμφερόντων των πολλών, όντως αρρώνει την κοινωνία, αλλά μπορούμε να αντιπετυθούμε και να σαρώσουμε εμείς κατακτώντας τα δικαιώματα που έχουμε ανάγκη, γιατί αλίμονο, είμαστε το 2024, δεν μπορούμε να ζούμε με 3,60. Μάλιστα. Αν και ξέρετε και το έχετε ακούσει πάμπολες φορές, έχετε βέβαια απαντήσει, αλλά σας το υπενθυμίζω και το βάζω στο τραπέζι για άλλη μια φορά, κύριε Χριστοφοράκη, ότι γι' αυτό, παρά την άνοδό σας και την αύξηση της δύναμης κλπ., αυτό για το οποίο σας κατηγορούν είναι ότι, ξέρετε, ναι, αλλά κομμουνιστικό κόμμα στην αντιπολίτευση και όχι κομμουνιστικό κόμμα που να θέλει να πάρει πραγματικά την ευθύνη για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Το κομμουνιστικό κόμμα έχει πρόγραμμα διακυβέρνησης και εξουσίας. Και μπορούμε κάλλιστα και απόψε το βράδυ κάποιες πτυχές θα τις δώσει και ο Γενικός Γραμματέας την δήλωσή μας 8.30 ώρα στην Αστόρια. Έχει λοιπόν πρόγραμμα διακυβέρνησης και εξουσίας με μια διαφοροποίηση σημαντική, ότι εμείς δεν λέμε σε κανέναν, δεν του υποσχόμαστε φύκια με ταξιδιώτες κορδέλες, ότι θα κάθεται ο λαός μας σε μια καρέκλα, εμείς θα έχουμε κάποια υπουργεία και θα του λύνουμε τα προβλήματα. Αυτό το έχει δοκιμάσει ο λαός μας με όλων των ειδών της κυβερνήσης, δεξιές, αριστερές, κεντρώες κλπ. Και τον έχει βγάλει στη σημερινή κατάσταση. Το δικό μας πρόγραμμα διακυβέρνησης, η δική μας εξουσία, προϋποθέτει το λαό αποφασισμένο να ξεπεράσει αυτό που λέγαμε προηγουμένως, τις σημερινές δεσμεύσεις που το επιβάλλουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολιτική τους. Και ναι, και μπορούμε να τα καταφέρουμε και είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη και καθημερινά στους δρόμους του αγώνα, μέσα από τους μαζικούς φορείς του κινήματος, των αγροτών, των εργατών, των φοιτητών, δίνουμε τη μάχη να πείσουμε ακόμα περισσότερους για να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο. Ωραία, λοιπόν, να το επαναλάβουμε. Το μεσημέρι η ομιλία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Το βράδυ στις 8 η συγκέντρωση, η πολιτική συγκέντρωση της Τομεακής Επιτροπής Ηρακλείου, 8.30 στο Αστόρια. Και αύριο Σάββατο στις 8 το βράδυ πολιτική συγκέντρωση στο Εθνικό Στάδιο Χανίων, ναι. Ναι, βέβαια. Στο Εθνικό Στάδιο Χανίων, στο γήπεδο μπάσκετ, στις 8 η ώρα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Χριστοφοράκη. Καλημέρα σας.